Δίκαση της διατροφής ανάμεσα στο Λάμπη Λιβιεράτο και στην Εύβοια Αδάμ για το ποσό που θα έπρεπε να πηγαίνει στις κόρες του, στην Εφέλη και την Τανάη. Το γράφει εφημερίδα το ποσό. Τα γράφει όλα. Λοιπόν, ο τίτλος είναι το αμάρτημα της μητρός μου λόγω της φωτογράφησης που έγινε πρόσφατα. Θα αρχίσουμε να βλέπουμε και τις φωτογραφίες για γνωστή εταιρεία κοσμημάτων. Το παίξαμε την πρώτη εβδομάδα. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, παιδιά, εδώ σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ της Τζέννης Αγιανδρίτη και τις πληροφορίες από το μονομελές το δικαστήριο, λοιπόν, λέει ότι στην αρχή το ποσό ήταν 1000 ευρώ για τα δύο παιδιά. Ναι. Γίνονται όλα αυτά τα άσχημα στη ζωή του Λάμπη του Λιβιεράτου. Γίνεται πανεκδίκαση. Έρχεται λοιπόν ο Λάμπης ο Λιβιεράτος, τον ρωτάει πρόεδρος, τι λεφτά βγάζετε, 2.000. Το μήνα. Το μήνα, Λάμπης Λιβιεράτος. Από αυτά λέει έχω να πληρώσω ενίκιο στο σπίτι στο Φάληρο, τις δέκο και όλα τα όλα αυτά. Ξοδεύω για τον ντύσιμό μου γιατί είμαι καλλιτέχνης, λέει και αυτό. Τι σκοπεύετε να δώσετε για τα παιδιά, 300 ευρώ, έρχεται άμεσα η απάντηση. Εννοείται. Αυτό όλα γράφονται. Είναι γραμμένα ναι, εδώ. Ναι. Φαντάζομαι παιδιά από μαύρο. Άρα ο Λάμπης ότι μπορεί να δώσει 300 ευρώ. Ακριβώς, είναι... ακριβώς. Και λέει. Πρακτικά δηλαδή του δικαστήριου. Φαντάζομαι ναι. Φαντάζομαι ναι. Εντάξει, μεγάλη εφημερίδα τώρα νομίζω ότι. Μπορούν. Φαντάζομαι τώρα πια. Εννοείται. Από τη στιγμή που είναι σε ακροατήριο το δικαστήριο, μπορεί ο καθένας να παρακολουθήσει ένα δικαστήριο, μπορεί να δημοσιοποιηθεί και σε εφημερίδα. Εννοείται. Επιλέξει και να μείνει σε ακροατήριο. Όχι. Δεν γίνεται. Κάποια δικαστήρια είναι όλα τα δικαστήρια. Όσα είναι και κλεισμένα ελευθερών. Πρέπει να ζητήσουν αυτοί να γίνουν και κλεισμένα ελευθερών μια αντίδικη. Να γίνει κλεισμένο ελευθερών μια και να πάρει απόφαση στο δικαστήριο. Ναι. Εννοείται λοιπόν λέει για εκαστικόρτα 300 ευρώ. Όχι, λέει και για τις δύο. Αυτό το ποσό του λέει πρόεδρος κύριε Λιβιεράτε, τα δικαστήρια δεν το επιδικάζουν ούτε σε ανέργους. Από αυτό λοιπόν το επεισόδιο της αντιδικίας τέλος πάντων φτάνουν στα 600 ευρώ για τις δύο κόρες, για την Εφέλη και την Δανάη. Συν του που έχει και άλλες πληροφορίες σύμφωνα με την εφημερίδα με το ρεπορτάζ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει χρέος 1 εκατομμύριο ευρώ για τον κύριο Λιβιεράτο ακριβώς. Από πού ρε παιδιά. Ένα παιδιά, είχε μαγαζί το πίνακα. Είχε τα λάμπη, είχε Παρασκευή το μαγαζί. Και με το σπίτι στη Δροσιά, νομίζω, παιδιά, έχει παιχτεί κάτι. Στο οποίο μέναν οικογενειακό και έχει παιχτεί κάτι και εκεί πέρα. Έμεινε καιρό χωρίς δουλειά. Στη Δροσιά. Το θέμα όμως είναι ότι σύμφωνα τουλάχιστον με το ρεπορτάζ της εφημερίδας αυτό δίνει μια νέα πολύ διαφορετική διάσταση σε όλα αυτά που ίσως η Εύβοια Αδάμ αναγκάζεται να κάνει. Δηλαδή, βλέπε μαγιό, DJ, φωτογραφίσεις με τις κόρες για κοσμήματα. Αυτά που έλεγα την Παρασκευή. Δηλαδή, αυτό μπορεί να δίνει και μια άλλη διάσταση. Η εφημερίδα, σύμφωνα με την εφημερίδα, οι προηγούμενες που είχαν κάνει τη φωτογράφηση για αυτά τα κοσμήματα. Είναι πολύ λίγα. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ναι, αναφέρει και ονόματα. Είναι πολύ λίγα τα λεφτά. Παιδιά, χίλια παιδιά. Τώρα, εδώ δουλεύουν παιδιά, ας πούμε, συνάδελφοι δημοσιογράφοι για 400 ευρώ το πρωί το βράδυ τώρα. Τι μιλάμε. Ναι, παιδί μου, για να βγάλεις τα παιδιά σου να τα φωτογραφήσεις. Αυτό που σου λέει. Μετά δεν του σκέφτεσαι αν αξίζει τον κόπο με το κόστο. Χίλια από εδώ, χίλια από εκεί μαζεύονται αυτό. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του, δεν λίγα λεφτά. Είναι σαν να το εμπορεύεσαι τελείω. Δηλαδή, τι άμα ήταν. Ή την παίρνει την απόφαση και το κάνει. Όσα και να είναι τα λεφτά. Ναι, αλλά μα θέλει... τώρα δεν πληρώνω το παιδί. Δεν χωράω κι εγώ τώρα. 1000 ευρώ για μια καμπάνια, παιδιά. Είναι πολύ λίγα λεφτά. Παιδιά, τώρα δεν υπάρχουν λεφτά. Για να, μην φύγουμε από το θέμα, να πούμε ότι φέρνουν και απόψεις παιδοψυχολόγων σε σχέση με το αν κάνει καλό ή όχι να φωτογραφίζονται νεαρά κορίτσια σε αυτήν την ηλικία. Και οι παιδοψυχολόγοι λένε όχι, γιατί δυστυχώς πάει αλλού η προσωπικότητα και δεν μπορούν να διαχειριστούν την δημοσιότητα. Για να πούμε και την άλλη άποψη. Πάντως υπάρχουν και κορίτσια τα οποία το κάνουν. Χωρίς να είναι οι γονείς χωρισμένοι, χωρίς να υπάρχει ένα οικονομικό πρόβλημα, γιατί θέλουν να ακολουθήσουν είτε αυτή την καριέρα είτε. Πάντως, επειδή το διάβασα, παρότι ήμουν στο εξωτερικό, λέει μέσα και άλλες λεπτομέρειες. Πάρα πολλές. Ναι, πολλές. Δηλαδή, λέει, ας πούμε, ότι κάνανε μια ζωή πλούσια, ναι, δεν θα έπρεπε, ας πούμε. Ναι, ότι η Θεή, λέω, συγγνώμη, η Εύη εναντιόνονταν στα αυτοκίνητα που αγόραζε ο Λάμπης και ήταν, ας πούμε, Πόρσε ανοιχτά και λέει, γιατί να πάρει τέτοια αυτοκίνητα, τι να τα κάνει. Πάρει κλειστό, τι να το κάνει.